Κύριε Μαρουσάκη, καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Καλά είμαστε. Αλλά ξέρετε, εγώ έχω και αρκετές απορίες και γι' αυτό σας κάλεσα στην σημερινή ημέρα. Γιατί χθες, μιλώντας με τους αμπελοκαλλιεργητές ή ηλιοκαλλιεργητές, αυτό το οποίο παίρναμε ως μήνυμα είναι ότι, ξέρετε, η αστάθεια του καιρού ότι δημιουργεί πρόβλημα και στις καλλιεργίες. Δεν είμαστε και σε εκείνη τη φάση της πολυτέλειας να πετάμε το οτιδήποτε το καταλαβαίνετε και το ξέρετε, με αυτά που συμβαίνουν γύρω και τριγύρω. Και λένε ότι, ξέρετε, από τη μια οι βροχές, από την άλλη το κύμα του καύσωνα, εάν θα έρθει όπως θα έρθει, όπως το ακούμε, ο Θεός και η ψυχή μας. Και ήθελα να δω τι ακριβώς γίνεται, γιατί ούτως ή άλλως αυτός ο καύσωνας έχει ξεκινήσει και ταλαιπωρεί τα δυτικά της Ευρώπης, και δεν είναι μόνο τα δυτικά της Ευρώπης που βρίσκονται στο έλεος του καύσωνα, γιατί χθες έβλεπα ότι και στην Κίνα δεκάδες πόλεις πλήττονται από καύσωνα, με αποτέλεσμα, λέει, να λιώνουν ακόμα και στέγες κάποιων κτηρίων. Τι είναι του όλα τούτα εδώ, κύριε Μαρουσάκη? Ακριβώς όπως πολύ σωστά λοιπόν το επισημάνατε κι εσείς, φέτος ζούμε ένα έτσι περίεργο καιρικά καλοκαίρι. Από τη μία έχουμε περιόδους με ζέστη, κυρίως θα λέγαμε προς τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας μας. Από την άλλη μας έρχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Το ζήσαμε αυτό και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είδαμε ότι είχαμε και πάλι δυστυχώς καταστροφές από ένα πέρασμα μιας διαταραχής από τα βόρεια τμήματα της χώρας μας. Σιγά σιγά βέβαια ο καιρός έχει και πάλι εναρμονιστεί με το ημερολόγιο, με την εποχή. Έχουμε και πάλι καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες στο σύνολο της χώρας μας και τα ερωτηματικά πλέον στρέφονται στο αν αυτό το πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει εδώ και αρκετές ημέρες στην Ιβηρική Χερσόνησο κινηθεί και προς τη χώρα μας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το κύμα καύσωνα δεν πρόκειται να απασχολήσει την Ελλάδα με την ίδια τουλάχιστον ένταση που πλήττει περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. Βλέπουμε λοιπόν ότι προς την Ισπανία για άλλη μια φορά έχουμε θερμοκρασίες που ξεπερνούν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται τώρα σιγά σιγά και προς τα νοτιότερα τμήματα της Γαλλίας. Φαίνεται ότι θα επηρεαστούν και τμήματα της Ιταλίας. Θα φτάσει και προς την περιοχή μας, αρκετά όμως πιο εξασθενημένο. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο φυσικό κλιματιστικό που επιδρά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα μας, τα μελτέμια, όπου θα ενισχυθούν αρκετά τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε στο Αιγαίο και από σήμερα, αλλά κυρίως αύριο, εντάσεις κοντά στα 7 με 8 μποφόρ. Και η όλη αυτή εξέλιξη θα εμποδίσει αυτό έτσι το καυτό κύμα να βρει το δρόμο του και προς τη χώρα μας. Θα προσπαθήσει να έρθει, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να φθήνει με τις πιο θερμές έτσι εκτάσεις της χώρας μας να εντοπίζονται προς τα δυτικά και νότια, δηλαδή προς την περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου, προς την περιοχή της Δυτικής Θεραίας, στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης και προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 37 με 39 βαθμούς. Ναι, μεν. Πολύ ζέστη, όχι όμως αυτός ο ακραίος καύσωνας. Ναι, αυτό δεν το θεωρούμε καύσωνα, γιατί ούτως ή άλλως και σήμερα, ας πούμε, περιμένουμε μια θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, αλλά με το φυσικό κλιματιστικό, όπως εσείς το αποκαλείτε, εκεί κοντά στα 6 μποφόρα, κύριε Μαρουσάκη. Αυτά τα οποία μας λέτε, δηλαδή Δυτική Ελλάδα, δυτικός υπηρετικός κορμός της χώρας, νότια της Κρήτης, είναι κάτι που περιμένετε για την επόμενη εβδομάδα ή το προσδιορίζετε για αυτές τις μέρες? Θα ξεκινήσει δειλά-δειλά από την Παρασκευή, έτσι να γίνεται αισθητή αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας. Θα δούμε δηλαδή αύριο, αλλά κυρίως θα λέγαμε την Παρασκευή, θερμοκρασίες κοντά στους 35 με 36 βαθμούς προς τα δυτικά υπηρετικά, τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης αλλά και προς τα Δωδεκάνησα. Αυτές θα είναι οι περιοχές στην ουσία που θα δεχτούν το πιο έτσι ισχυρό χτύπημα αυτών των θερμών αερίων μαζών. Και καθώς θα πηγαίνουμε στο Σαββατοκύριακο αλλά και μέσα στην άλλη εβδομάδα, θα επιμείνουν αυτές τις θερμοκρασίες κοντά στους 37-38 τοπικά και 39 βαθμούς. Το καλό βέβαια της όλης υπόθεσης, και θα πρέπει να το επισημάνουμε, είναι ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία υποχωρεί αρκετούς βαθμούς. Είναι αυτό που λέμε στην μετεωρολογία, έχουμε μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Δηλαδή μπορεί το μεσημέρι να βλέπουμε για λίγο τον υδράργυρο στους 37-38 και 39 βαθμούς σε κάποιες έτσι κλειστές κυρίως περιοχές που βρίσκονται μακριά από την επίδραση της θάλασσας. Τη νύχτα όμως βλέπουμε θερμοκρασία στους 22-23-25 βαθμούς. Άρα λοιπόν πέφτει αρκετά η θερμοκρασία. Προλαβαίνει ο ανθρώπινος οργανισμός να πάρει έτσι μια ανάσα για να αντιμετωπίσει την επόμενη θερμή ημέρα, που βέβαια όπως φαίνεται θα έχει μια διάρκεια αυτό το θερμό κύμα, γιατί όπως όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Με εξαίρεση βέβαια την Ανατολική Πυρωτική χώρα και γενικότερα περιοχές προς το Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο, όπου εκεί θα επιδρά το Μελτέμι και θα κρατήσει τον υδράκιο κοντά στους 34 με 35 βαθμούς. Μπορεί βέβαια αυτές οι περιοχές να δέχονται την επίδραση των βοριάδων και να μην έχουμε την πολύ έτσι ζέστη. Παρ' όλα αυτά όμως αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για έναρξη και εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Γι' αυτό και θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας τις αμέσως επόμενες ημέρες σε αυτόν τον κίνδυνο. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Παρασκευή. Επηρεάζει και εμάς την Κρήτη. Επηρεάζει και τα Δωδεκάνησα. Επηρεάζει τη δυτική χώρα. Δεν είναι ακραίος καύσωνας, αλλά είναι υψηλές θερμοκρασίες. Εξαίρεση τα ανατολικά διαμερίσματα της χώρας, όπως λέτε κύριε Μαρουσάκη. Βεβαίως. Μία διάρκεια για όλη την εβδομάδα. Φυσικός, δεν μου λέτε αυτό το φυσικό κλιματιστικό, παρά την θερμοκρασία που θα ανεβαίνει στην πορεία της ημέρας και εδώ ας πούμε στην Κρήτη, θα έχουμε παράλληλα και το Μελτέμι, θα έχουμε παράλληλα και το Βοριαδάκι, αυτό σε ένταση ενδεχόμενα τα 5 τα 6 υποφόρη, θα έχει πέσει η ένταση των ανέμων? Βεβαίως, θα επιδρά και ο Βοριάς και προς την περιοχή της Κρήτης. Στην ουσία θα λέγαμε ότι η Κρήτη θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Τα βόρεια τμήματα του νησιού θα δέχονται το Μελτέμι, το Βοριά. Ναι. Άρα και η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 30, 32, 33 στο πολύ βαθμούς. Πιο νότια όμως, τα πιο νότια τμήματα, εκεί όπου ο Βοριάς λειτουργεί και σαν καταβάτης, ίσως υπάρχουν κάποιες περιοχές που ξεπεράσουν ακόμη και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εκεί στα νότια τμήματα, όταν επικρατεί ο Βοριάς λειτουργεί σαν λίβας. Άρα λοιπόν θα υπάρχει και η θερμή αέρια μάζα που θα μας έχει έρθει σιγά σιγά από τη Δυτική Ευρώπη, αν και εξασθενημένη. Καταλαβαίνετε ότι εκεί βέβαια η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη σε ό,τι αφορά την επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών. Μιλήσατε και είπατε ότι τη νύχτα πέφτει η θερμοκρασία. Έχει να κάνει με την υγρασία? Βεβαίως, παίζει ρόλο και η υγρασία. Βέβαια σε παραθαλάσσιες περιοχές αυτό δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όταν έχουμε αυξημένη σχετική υγρασία, ακόμη και αν πέφτει η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπάρχει έντονη αίσθηση της δυσφορίας. Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας οδηγούν έτσι σε αυτό το αίσθημα δυσφορίας. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, στα βορειότερα τμήματα του νησιού δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ανεβαίνει σημαντικά. Άρα λοιπόν δεν θα έχει τόση ζέστη. Παρ' όλα αυτά τη νύχτα βέβαια η αυξημένη υγρασία θα δημιουργεί έτσι κάποιο αίσθημα δυσφορίας. Σημειώσατε τον κίνδυνο τον αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, απολύ. Είναι ο συνδυασμός της ζέστης του Μελτεμιού ή της ζέστης του Μελτεμιού και της υγρασίας? Και των τριών αυτών που αναφέρατε, πολύ σωστά τα αναφέρατε, δηλαδή παίζει ρόλο και ο άνεμος, ο οποίος ενισχύεται βέβαια πιο πολύ κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος. Εκεί λοιπόν που έχουμε τη μεγαλύτερη ένταση του ανέμου, πέφτει και η σχετική υγρασία, άρα γίνεται αρκετά ξηρό το περιβάλλον. Και ταυτόχρονα βέβαια με τις θερμοκρασίες που, αν και δεν θα είναι τόσο βέβαια υψηλές, αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και καταλαβαίνουμε ακόμη και θερμοκρασίες κοντά στους 33, 35, 36 βαθμούς μπορούν να αυξήσουν σημαντικά έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ένα ιδιαίτερα ξηρό περιβάλλον που θα διαμορφώνεται κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μάλιστα. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά γιατί αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά για όλους μας να ξέρουμε τις επόμενες ημέρες. Κύριε Μαρουσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας από τον 984.